Τα αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο γοήτευσαν τους συμμετέχοντες και προσκεκλημένους στην εκδήλωση για τα ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Σπάσα δικά, σπάσα πρεπά, τον άνθρωπο μπερδένει κι όπου τον έχει για κριτή η συντασφάλμα μπαίνει. Κάθε μνημείο ξεχωριστά, αλλά και όλα μαζί αποτελούν μέλος στην ιστορία όλων μας. Με τη μοντέρνα προσέγγιση του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, που έπαιξε και πιάνο, και στο ρόλο του Ερωτόκριτου τον Θοδωρή Βουτσικάκη και της αρετούσας την Ελένη Δημοπούλου, το αριστούργημα της κριτικής λογοτεχνίας κέρδισε το χειροκρότημα, υπενθυμίζοντας ότι εδώ και χρόνια η ένταξη του Ερωτόκριτου στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO αποτελεί πάγιο αίτημα της ελληνικής πλευράς. Με πολύ χαρά η Περιφέρεια Κρήτη σήμερα εκπροσωπήθηκε σε αυτή την σπουδαία συνάντηση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Περιφέρεια Κρήτης μετέχει και παρουσίασε σε συνεργασία με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή το έργο του Ερωτόκριτου, συμβάλλοντας στην εκδήλωση και ουσιαστικά αναδεικνύοντας τον κριτικό πολιτισμό στην προσπάθεια που γίνεται να ενταχθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Ο κριτικός πολιτισμός, ο σπουδαίος πολιτισμός αυτός, σήμερα ακούστηκε εδώ στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση για τα μνημεία και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το παρόν στην εκδήλωση, εκτός από την πρόεδρο του Ιδρύματος, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Και στη σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη σε ένα λεύκομα για τα δικά μας μνημεία. Είναι μια μέρα ταυτόχρονα περίσκεψης και για ό,τι συνέβη στην Παναγία των Παρισίων. Ό,τι συμβαίνει παντού. Υπενθυμίζεται ότι με φόντο τη διεκδίκηση για τον Ερωτόκριτο, η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν αφιερώσει τη φετινή χρονιά στο αριστούργημα της κριτικής λογοτεχνίας. Εάν ο Ερωτόκριτος, το αριστούργημα της κριτικής αναγέννησης, είχε γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, ίσως σήμερα ο Κορνάρος να ήταν πραγματικά δίπλα με τον Σέξπιρ, τον Γκέτε, τον Θερβάντες και τόσους άλλους. Όμως, ίσως τελικά γράφτηκε σε κάτι πιο σημαντικό από την αγγλική γλώσσα. Την κριτική διάλεκτο. Που η κριτική διάλεκτος για μένα ήταν η δεξαμενή της μουσικής που άκουσα μέσα στις συλλαβές. Και διάβαζε τα θόρυτα και αναθυμού και μένα που με ξορίσανε για σε πολλά μακρά στα ξένα.